βίλες, πολυτελή αυτοκίνητα και να μην ξαναδουλέψει ποτέ. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας που να μην έχει φανταστεί τι θα έκανε αν κέρδιζε το jackpot στο λαχείο. Στην πραγματικότητα υπάρχουν αρκετοί νικητές λαχείου που κέρδισαν το jackpot και των οποίων η ζωή πήγε εντελώς κατά διαόλου μετά, παρόλο που θεωρητικά είχαν όλα όσα χρειάζονταν. Σε αυτό το βίντεο θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μερικούς από τους πιο ανόητους νικητές λοταρίας όλων των εποχών. Ανάμεσά τους μια γυναίκα της οποίας η υπερβολική απληστία εξαφάνισε όλα της τα κέρδη, ένας άνδρας του οποίου τα κέρδη τον οδήγησαν στο δρόμο και ένα ζευγάρι που ήταν πολύ αφελές για να παραμείνει πλούσιο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Αξίζει να γνωρίζετε. Ξεκινάμε το βίντεό μας με την Αμάντα Κλέιτον από την Αμερική, της οποίας η νίκη στο λαχείο την έβαλε στον τάφο. Αλλά πρώτα ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά τους. Το Σεπτέμβριο του 2011 ένα πολυπόθητο όνειρο έγινε πραγματικότητα για την 24χρονη τότε γυναίκα. Κέρδισε το κορυφαίο βραβείο στη λοταρία του Μίσιγκαν και έτσι κέρδισε ένα ολόκληρο εκατομμύριο δολάρια. Αυτό που θα ήταν απίστευτα σπουδαίο για τους περισσότερους ανθρώπους ήταν μια εντελώς διαφορετική ιστορία για την Αμερικανίδα. Μέχρι τότε ήταν απελπιστικά φτωχή και έπρεπε να βασίζεται σε κουπόνια τροφίμων από το κράτος για να μπορεί να αγοράζει τρόφιμα. Μετά το απρόσμενο κέρδος, η Αμάντα αγόρασε πρώτα ένα αυτοκίνητο και ένα νέο σπίτι. Παρά το νέο της πλούτο όμως, η νικήτρια της λοταρίας δεν έβλεπε το λόγο να στερηθεί την κρατική βοήθεια και έτσι συνέχισε να λαμβάνει κουπόνια τροφίμων, αν και φυσικά δεν τα δικαιούταν πλέον μετά τη νίκη της. Είναι αυτονόητο ότι αυτό ήρθε στο φως μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Άλλωστε η Αμάντα είχε παραλάβει την επιταγή της δημοσίως. Και καθώς οι νόμοι στην πολιτεία της ήταν αυστηροί, η νικήτρια της λοταρίας αντιμετώπισε ξαφνικά 4 έως 5 χρόνια φυλάκισης για κοινωνική απάτη. Ως αντίδραση σε αυτό, η γυναίκα ξεκίνησε στη συνέχεια να παίρνει παράνομες ουσίες και τελικά πέθανε σε ηλικία 25 ετών ούτε ένα χρόνο μετά τη μεγάλη της νίκη από υπερβολική δόση. Από την Αμάντα Κλέιτον, η οποία δεν κατάφερε να επιβιώσει ούτε ένα χρόνο με το νέο της πλούτο, φτάνουμε σε έναν τυχερό του λαχείου που κέρδισε το επιβλητικό ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά τώρα πρέπει να ζει στους δρόμους ως άστεγος. Μιλάμε για τον 36χρονο Άγγλο Μαρκ Γκούντραμ. Αφού ο άνδρας από τον Μπόλτον κέρδισε το λαχείο μαζί με έναν φίλο του πριν από 3 χρόνια, τα χάλασε αμέσως με τη φίλη του με την οποία ζούσε σε ένα διαμέρισμα. Ο Μάρκ ήθελε να ζήσει τον τρόπο ζωής του εκατομμυριούχου από την αρχή, συμπεριφερόμενος εντελώς αλαζονικά προς όλους και ξοδεύοντας όλες του τις οικονομίες του σε σαμπάνια και πάρτι πριν καν πάρει τα κέρδη του. Ως αποτέλεσμα, οι φίλοι του πέταξε τον Μάρκ έξω από το διαμέρισμα και επειδή δεν του είχαν μείνει σχεδόν καθόλου χρήματα, ο Άγγλος αναγκάστηκε να ζει από τότε ως άστεγος στο δρόμο όπου τον έβλεπαν να πίνει. Φυσικά, ο Μάρκ πίστευε ακόμα ότι θα έπαιρνε τα κέρδη του σε λίγες εβδομάδες και θα μπορούσε να αγοράσει ένα υπέροχο σπίτι με αυτά. Η πραγματικότητα όμως αποδείχτηκε εντελώς διαφορετική. Δεδομένου ότι ο 36χρονος είχε ποινικό παρελθόν και είχε ήδη εκτίσει ποινή φυλάκισης για αδικήματα απάτης, ελέγχθηκε η πιστωτική του κάρτα που χρησιμοποίησε για να αγοράσει το λαχείο. Όταν αποδείχτηκε ότι η πιστωτική κάρτα ήταν ύποπτη για κλοπή, η εταιρεία λοταρίας αρνήθηκε να πληρώσει τα κέρδη του Βρετανού, αφήνοντας τον Μάρκ φτωχότερο από πριν και πλέον άστεγο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, είχε να αντιμετωπίσει και τη φίλη του, η οποία πήρε την εκδίκησή της και επικαλέστηκε το κάρμα για αυτό. Οι Μπούμπερτς από τη Γερμανία αποδεικνύουν ότι δεν χρειάζεται να είσαι άπλιστος όπως η Αμάντα ή να έχεις κακό χαρακτήρα όπως ο Μάρκ, για να καταλήξεις στη λίστα με τους πιο ανόητους νικητές λοταρίας όλων των εποχών αφού κερδίσεις το jackpot. Ο τρόπος με τον οποίο έχασαν τα τεράστια κέρδη τους μπορεί να περιγραφεί ως αφελής για να το θέσουμε ευγενικά. Όταν ο Αχίμ και η Πέτρα Μπούμπερτ κέρδισαν το 1994 το τεράστιο ποσό των 8 εκατομμυρίων γερμανικών μάρκων, το ισοδύναμο περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ, η κομμώτρια και ο ξυλουργός ένιωσαν αρχικά σαν να βρίσκονται στο παράδεισο. Επιτέλους μπορούσαν να αποπληρώσουν το σπίτι τους και να αγοράσουν όλα όσα είχαν ονειρευτεί. Το ζευγάρι αγόρασε 4 καινούργια αυτοκίνητα και διάφορες άλλες πολυτέλειες και μετά από μόλις μία εβδομάδα είχε ήδη ξοδέψει πάνω από 1,2 εκατομμύρια σε έξαλλη κατάσταση. Γρήγορα απέκτησαν ένα πολυτελές κτήμα, στο οποίο μεταξύ άλλων έφτιαξαν μία πίστα κάρτ για τα παιδιά τους. Οι εξοχικές κατοικίες και τα δύο σκάφη έκαναν επίσης την περιουσία των Μπούμπερτ να συρριχνωθεί. Ωστόσο, το πρόβλημα των νέων εκατομμυριούχων δεν ήταν οι αρχικές αγορές πολυτέλειας, άλλωστε υπήρχαν ακόμα πολλά χρήματα από τα κέρδη. Η αφέλεια και η καλοσύνη τους έφεραν την καταστροφή του ζευγαριού. Αφού έλεγαν με περηφάνεια σε όλους πόσο πλούσιοι ήταν,
ξαφνικά όλοι ήθελαν να βάλουν χέρι στην περιουσία τους. Μεταξύ άλλων, μοίραζαν πολλά χρήματα σε υποτιθέμενους φίλους, οι οποίοι σταδιακά απαιτούσαν όλο και περισσότερα από τους νικητές της λοταρίας. Οι πελάτες της ξυλουργικής επιχείρησης του Αχίμ απλά δεν πλήρωναν τους λογαριασμούς τους και όταν οι Μπούμπερτς προσπάθησαν να κερδοσκοπήσουν με μετοχές και ακίνητα χωρίς να γνωρίζουν το αντικείμενο, έχασαν και τα υπόλοιπα κέρδη τους. Τι θα κάνατε στην πραγματικότητα κερδίζοντας ένα μεγάλο λαχείο? Γράψτε μας τα σχέδιά σας στα σχόλια, είμαστε περίεργοι να μάθουμε. Η περίπτωση της Κάλι Ρότζερς από την Αγγλία, η οποία έγινε η νεότερη εκατομμυριούχος του λαχείου της χώρας το 2003 σε ηλικία μόλις 16 ετών, δείχνει ότι είναι δυνατόν να ξοδέψεις εκατομμύρια εντελώς άσκοπα και να είσαι ευτυχισμένος μετά. Αφού κέρδισε το ισοδύναμο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, η Κάλι έζησε στην απόλυτη πολυτέλεια και ξόδεψε τα χρήματά της σε ταξίδια και πάρτι, καθώς και σε συνολικά 3 επεμβάσεις στήθους. Το κορίτσι τότε ξόδεψε πάνω από 20.000 ευρώ μόνο για ρούχα. Αλλά μετά από λίγο καιρό, όλα αυτά τα χρήματα αποδείχτηκαν κατάρα για την έφηβη. Η Κάλι δεν ήξερε πλέον ποιον μπορεί να εμπιστευτεί και κατέληξε να κάνει παρέα με λάθους ανθρώπους που ήθελαν μόνο τα χρήματά της. Ακόμα και οι σύντροφοί της την εκμεταλλεύονταν ξανά και ξανά και άρχισε να κάνει χρήση ναρκωτικών. Έτσι, δεν είναι να απορρεί κανείς που μετά από περίπου 15 χρόνια δεν της έχει μείνει ούτε μια δεκάρα από το μεγάλο της αρχικό κέρδος. Και όμως είναι πιο ευτυχισμένη τώρα από όταν ήταν πλούσια, όπως είπε σε τηλεοπτική συνέντευξη πριν από 3 χρόνια. Σύμφωνα με την Κάλι, το να έχει τόσα πολλά χρήματα σε τόσο νεαρή ηλικία ήταν εντελώς τοξικό και τώρα που είναι και πάλι φτωχή μπορεί επιτέλους να εμπιστευτεί ξανά τους άλλους ανθρώπους. Από την Κάλι Ρότζερς, η οποία τώρα χαίρεται που δεν είναι πλέον εκατομμυριούχος, φτάνουμε τελικά σε μια νικήτρια του λαχείου που απλά δεν μπορούσε να χορτάσει τα χρήματα και το μετάνιωσε πικρά. Όταν η Ντένις Ρόση από την Καλιφόρνια της Αμερικής κέρδισε 1,3 εκατομμύρια δολάρια στο λαχείο, δεν σκέφτηκε καν να αφήσει το σύζυγό της Τόμας να μοιραστεί την καλή της τύχη. Παρόλο που ήταν παντρεμένη για 25 χρόνια κατά τη στιγμή της νίκης, κατάφερε να κρατήσει το στόμα της κλειστό και να μην πει λέξη στο σύντροφό της για τη νίκη της. Ανταυτού, του είπε στο σπίτι ότι ήθελε διαζύγιο μετά από ένα τέταρτο του αιώνα που ήταν μαζί και παρότρινε τον Τόμας να τελειώσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Ο Τόμας ήταν εντελώς μπερδεμένος ως προς το γιατί η γυναίκα του ήθελε ξαφνικά διαζύγιο από το πουθενά μετά από τόσο καιρό, αλλά δεν μπορούσε να της αλλάξει γνώμη. Νομικά, ο σύζυγος θα είχε το δικαίωμα στο ίμιση των κερδών ακόμα και μετά το διαζύγιο. Επειδή όμως η Ντένις κατάφερε να συνεχίσει να του το κρύβει, ο Τόμας αρχικά δεν πήρε τίποτα. Το ζευγάρι χώρισε, το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε και ο σύζυγος μετακόμισε. Όταν όμως μετά από 2 χρόνια έμαθε τυχαία για το βραβείο του 1 εκατομμυρίου δολαρίων μέσω μιας επιστολής που υποτίθεται ότι θα πήγαινε στην Ντένις, ο Τόμας μήνυσε την πρώην σύζυγό του. Και επειδή είχε αποκρύψει τα κέρδη με δόλο και έτσι παραβίασε διάφορους νόμους, ο δικαστής επιδίκασε τελικά στον Τόμας όχι μόνο το μισό από τα κέρδη, αλλά το σύνολο των κερδών μέχρι και το τελευταίο σεντ. Αυτό ήταν το βίντεό μας για μερικούς από τους πιο ανόητους νικητές λοταρίας όλων των εποχών. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας αν το βρήκατε ενδιαφέρον και τα λέμε την επόμενη φορά εδώ στο Αξίζει να Γνωρίζετε.